Και αφού κανείς δεν πήρε την ευθύνη του χαμού, την πήρε όλη το φεγγάρι και μάτωσε. Κάτι κουράγιο. Από την αγωνία του πατέρα να σώσει τα παιδιά του. Από την κραυγή της μάνας που βάλε το σώμα της μπροστά στη φωτιά. Καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί! Από το κλάμα του κοριτσιού που έπεφτε από το βράχο στην αγκαλιά της θάλασσας. Σώστε μας! Από το θάρρος της ηλικιωμένης που έσωσε τα εγγονάκια της και γύρισε στο πλευρό του άρρωστου συντρόφου της, προτιμώντας να καεί μαζί του. Μάτωσε και από τα κλάματα των ζωντανών και βγήκε κατακόκκινο από το αίμα τόσων ανθρώπων σε ένα ουρανό αμίλητο και σταχτή. Καλλιανάκος Ιωάννης. Καλλιανάκου Παρασκευή. Καλλιανάκου Νικόλαος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένας χρόνος κλείνει σήμερα από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Την ημέρα που η χώρα γονάτισε μπροστά στην πύρινη λέλαπα και την εκατόμβη των θυμάτων. 102 νεκρούς, 146 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε πίσω της η φωτιά, που ήταν η πιο φωνική στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους. Οι τραγικές ώρες της 23ης Ιουλίου του 2018 αναβιώνουν σήμερα στο Μάτι στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα. Εκεί βρίσκονται ο Ζήσης Μούσιος, η Μέρη Γίγου και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο μαζί τους. Πρώτα όμως πάμε να δούμε το χρονικό της τραγωδίας μέσα από τις εικόνες που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Χρειαζόμαστε επιγόντουσα ένα αέρια. Αυτή η μπάλα εδώ εγκλωβισμένη, οι κρόνιδες σηκώνουν, τη σου λέω για χάος. Η φωτιά προχωράει, παγιδεύει, καταστρέφει και σκοτώνει. Οι φλόγες μας κυνηγούσαν μέχρι και τη θάλασσα. Η νύχτα κόλαση στην Ανατολική Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εικόνες παγώνουν ολόκληρη τη χώρα. Άλλοι φωνάζανε, μεγάλοι άνθρωποι, ανάπηροι, γινόταν τι να σας πω. Εγκλωβίστηκαν σαν τα ποντίκια. Κάει και στο δρόμο για να φτάσει στη θάλασσα. Ο επίγειος παράδεισος έχει γίνει πύρινος εφιάλτης με δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου του 2018 και ήταν η μέρα που η Ελλάδα έκλαψε, πόνεσε και βυθίστηκε στο πένθος. Το ρολόι δείχνει 4:46 το απόγευμα και μια κάμερα ασφαλείας σπιτιού καταγράφει το ξεκίνημα της πυρκαγιάς. Μισή ώρα μετά, οι άνεμοι φτάνουν τα 12 μποφόρ και αρχίζουν να τρέχουν με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι φλόγες είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Η φωτιά αρχίζει να κατεβαίνει προς το παραλιακό μέτωπο, περνάει τη Μαραθώνος και εξαπλώνεται στη Ραφίνα, το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι. Στο Μάτι, οι παγιδευμένοι κάτοικοι τρέχουν να σωθούν στην παραλία. Ρεπορτάζ από την κόλαση. Το Μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή. Στους δρόμους επικρατεί πανδαιμόνιο. Πιστεύω, Παναγία. Οι εικόνες στις φλεγόμενες γειτονιές κόβουν την ανάσα. Η φωτιά συνεχίζει να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Εκείνα τα δραματικά λεπτά, οι κάτοικοι είναι μόνοι, αβοήθητοι και ξεχασμένοι. Κόκκινο λιμανάκι, Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί! Κάτι υπομονή, κυρία, κάτι υπομονή. Πάμε υπομονή να κάνω! Κάτι κουράγιο. Οι πυροσβέστες τρέχουν, αλλά χρονικά περιθώρια για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται δεν υπάρχουν. Σε αυτό το οικόπεδο βρίσκουν φρικτό θάνατο στις φλόγες 26 άνθρωποι.
Κανείς τους δεν κατάφερε να φτάσει στο μονοπάτι που οδηγούσε στη θάλασσα. Τους έφτασε η φωτιά, άρχισαν να πηδάνε, να πέφτουν στα βράχια, υπήρχαν άνθρωποι που σπάσαν τα πόδια τους. Συνολικά, 102 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά και έναν ήπιο. Αστραπέα, δεν καταλάβαμε τίποτε. Δεν ήταν κάτι να το καταλάβεις. Πρώτη φορά. Ήταν η πιο φωνική πυρκαγιά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μια ασύλληπτη τραγωδία, μια μέρα σαν σήμερα, ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Μια μέρα που δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Πέρασε ένας χρόνος, όμως για τους ανθρώπους που έζησαν τον εφιάλτη είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Πάμε στην Μέρη Γίκου. Οι κάτοικοι στο Νέο Βουτζά πραγματοποιούν βουβή πορεία στη μνήμη των θυμάτων αυτή την ώρα. Μέρη. Βαθύ πένθους σκιάζει την περιοχή. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα ένας χρόνος μετά και οι πληγές είναι ανοιχτές. Για αυτούς τους ανθρώπους ο χρόνος έχει παγώσει. Άνθρωποι που έχουν χάσει τους συγγενείς τους, φίλους, γείτονες, παιδιά, έχουν χάσει μέσα σε λίγα λεπτά τον παράδεισό τους, ο οποίος μετατράπηκε σε κόλαση. Περπατούν σκυθρωπά πρόσωπα, κρατούν φαναράκια στα χέρια. Πολλά μάτια δακρυσμένα βλέπεις εδώ. Και ακούς έτσι πηγαδάκια μεταξύ των κατοίκων να θυμούνται εκείνες τις δραματικές ώρες που βίωσαν σε αυτούς εδώ τους δρόμους που αυτή τη στιγμή περπατούν. Μάλιστα. Παρακολουθούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται αυτή την ώρα στην περιοχή. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια του δελτίου μας από τον Ζήση Μούσιο και τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Είναι Βουβός ο Πόνος και Ζήση Μούσιο βρίσκεσαι στην ίδια περιοχή. Έχουν κλείσει τα καταστήματα αυτή την ώρα. Ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, σε αυτή τη βουβή πορεία μνήμης για τα 102 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς. Λίνα, θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή, πένθος, μαύρες κορδέλες έξω από τα σπίτια, μαύρα ρούχα ο περισσότερος κόσμος, μία σιωπή απόκοσμη και μία διαδρομή η οποία είναι η διαδρομή της φωτιάς. Από το Νέο Βουτζά, οι κάτοικοι που βλέπετε μπροστά σας ξεκίνησαν για να φτάσουν μέχρι το Μάτι. Βρισκόμαστε στις παρυφές της πόλης, βλέπετε αριστερά σας την πορεία της πυρκαγιάς που σάρωσε στην ουσία τα πάντα στο πέρασμά της. Ο κόσμος μας είπε ότι αυτή η πορεία είναι μια πορεία μνήμης, μια πορεία όμως και ελπίδας, μια ελπίδα η οποία θέλουν να κρατήσουν ζωντανή, μπορεί να έχασαν τα πάντα, μπορεί να έχασαν φίλους, συγγενείς, τους δικούς τους ανθρώπους, την περιουσία τους, αλλά έχουν την ελπίδα να συνεχίσουν τη ζωή τους, να μείνουν στον τόπο τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για αυτούς τους ανθρώπους, καθώς οι περιουσίες τους έχουν καταστραφεί. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας, Ζήση, τους ανθρώπους που προχωρούν σε αυτή τη βουβή πορεία αγκαλιασμένοι, χεράκι-χεράκι ή αγκαλιασμένοι. Ζευγάρια, ακριβώς, και φίλοι, και σε κάθε συγγενείς. Σημείο που περνάνε, Λίνα, είναι ένα σημείο τραγωδίας. Μιλάμε για μια περιοχή που κάθε 10-20 μέτρα βρέθηκε και κάποιος άνθρωπος νεκρός. Ήμασταν στο Νέο Βουτζά σε μια στροφή. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια πολύ μικρή περιοχή, σε μια φωτιά που κινήθηκε ταχύτατα, σε μια φωτιά που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Έγινε το τρισάγιο στην περιοχή εκεί. Φυτεύτηκαν και κάποια κυπαρίσια. Ένα κυπαρίσι για κάθε ψυχή που χάθηκε. Ένα κυπαρίσι που, όπως είπαν εδώ οι άνθρωποι που τα έβαλαν, θα είναι η μνήμη και η ελπίδα μαζί. Ένα δέντρο που θα μεγαλώσει. Ένα δέντρο όμως που θα θυμίζει να μην ξαναγίνουν τα λάθη που έγιναν εκείνο το απόγευμα, να μην επαναληφθεί αυτή η τραγική ιστορία. Να πούμε πως σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την πορεία μνήμης, θα ενωθούν και οι κάτοικοι εδώ στο Μάτι. Τους περιμένουν στο λιμανάκι, στο κόκκινο λιμανάκι, εκεί όπου γράφτηκε άλλη μια σελίδα από την φωνική πυρκαγιά. Πάντως αυτό που κάνει φοβερή εντύπωση είναι η μαζική συμμετοχή τόσο των κατοίκων από το Νέο Βουτζά, όσο και εδώ στο Μάτι, και φυσικά και δεν ξέρω αν ακούτε και τις καμπάνες της εκκλησίας που χτυπούν πένθυμα. Και καταλαβαίνουμε από τις εικόνες και μόνο, Ζήση, ότι το συναισθηματικό φορτίο είναι βαρύ. Οι άνθρωποι που κάνουν την πορεία αυτή σήμερα είναι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόκες και συγκεντρώθηκαν εκεί για να τιμήσουν όσους έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους αυτή την δύσκολη νύχτα της 23ης Ιουλίου του 2018.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να υπενθυμίσουν, για... Λίνα, το δικαίωμα που έχουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Αυτό θέλουν τώρα, να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους, να μπορέσουν να γκρεμιστούν τα κατεστραμμένα σπίτια και στη θέση τους να χτιστεί ένα νέο σπίτι. Είναι μια διαδικασία που εδώ και ένα χρόνο έχει προχωρήσει ελάχιστα και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενά τους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζήση. Οι μαρτύριες, κυρίες και κύριοι, των επιζώντων, των ανθρώπων που έχασαν παιδιά, γονείς, συγγενείς και φίλους, γράφουν τον επίλογο, τον τραγικό επίλογο αυτής της καταστροφής. Για εκείνους που έμειναν πίσω, ο χρόνος είναι σαν να μην έχει σταματήσει σε εκείνο το μοιραίο απόγευμα του περσινού Ιουλίου. Και η οδύνη της απώλειας, ο εφιάλτης και η οργή τους ακολουθούν σε κάθε στιγμή. 21 ολόκληρα χρόνια είμαστε μαζί. Το φάκελός του ήταν ΜΑΤ 10, ο γέρος. Όλοι μαζί φωνάζαμε, ουρλιάζαμε. Κοκκόνης επαμεινώντας. Επαμεινώντας κοκκόνης του Βασιλείου. Πρέπει να ήταν ο 10ος που βρήκανε και ήταν με το κωδικό ΜΑΤ 10 για να τον αναγνωρίσουν, γιατί ήταν από τους αταυτοποίητους. 23 Ιουλίου 2018. Η φωτιά εκείνης της ημέρας τους σκότωνε πριν καν τους αγγίξει. Όλοι και όλα άλλαξαν από εκείνο το απόγευμα. Τρεις ημέρες πριν από τη φωνική πυρκαγιά, ο πατέρας της Σταυρούλας Κοκκόνη μετακόμισε στο Μάτι. Δεν της το είχε πει. Το κρατούσε για έκπληξη. Παραδώσαν ένα παθρακωμένο, μη αναγνωρίσιμο σώμα. Τον βρήκανε σε πλήρη ακαμψία, με ανοιχτό το στόμα που σημαίνει ότι υπήρχαν κραυγές. Οπότε και ο πατέρας μου πρέπει να φώναζε 8 λεπτά και γότανε. Το μόνο που έμεινε από τον πύρινο όλεθρο είναι το ημερολογιό του. Το είχε ξεχάσει σε ένα φιλικό σπίτι. Δύο βράδια πριν την πυρκαγιά είχε ξαγρυπνήσει και είχε σημειώσει πως περιμένει τον αγαπημένο του εγγονό. Σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για πρώτη φορά με τον εγγονό μου Κώστα. Δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα από τη χαρά μου. Το μνημόσυνο του πατέρα μου θα γίνει με φίλους. Θα έχει μια άδεια καρέκλα και ένα άδειο πιάτο για να του πούμε στην υγειά του. Ο χρόνος σταμάτησε για τον Γιώργο Καΐρη εκείνη την ημέρα. Η καρδιά του ράγισε. Η ψυχή του ακροτηριάστηκε. Ο ίδιος γλίτωσε, αλλά όχι η σύντροφός του. Την βρήκε στην κουζίνα του σπιτιού τους απανθρακωμένη μαζί με το σκυλάκι τους. Εδώ ακριβώς που καθόμαστε τώρα είναι τα λίγα μέτρα της εισόδου. Δεν μπορούσα να περάσω, να μπω μέσα στο σπίτι. Έτρεξε στη Μαραθώνος για να βρει βοήθεια, αλλά ήταν αργά. Να βλέπεις τον άνθρωπό σου, να τον βάζουν μέσα σε ένα σάκο και να τον παίρνουν. Όλοι οι υπόλοιποι ζήσαμε από τύχη. Ένα χρόνο μετά το χαμό των 9χρονων διδήμων κοριτσιών του από τη φωνική Λέλαπα, ο πατέρας του σήμερα επισκέφθηκε τον τάφο των παιδιών του. Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεσπά για το θάνατο των παιδιών του. Καλησπέρα. Για όσοι δεν με ξέρουν, είμαι ο Ιωάννης Ιωκόπουλος. Φαντάζεσαι τα δίδυμα του Ιωάννη μου και του γονείς μου στο Μάτι. Θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα. Κάποτε είχαμε αυτές τις στιγμές. Όσοι επέζησαν σκηνοβατούν σε ένα τεντωμένο σκηνί. Από τη μία το τραβούν οι εφιάλτες και από την άλλη η ελπίδα για ζωή. Η Σουμέλα Χατζηλαζαρίδου δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Για αρκετές ώρες θεωρούνταν αγνοούμενοι. Μπήκαμε στη θάλασσα, σηκωθήκανε κύματα, με πήραν τα κύματα όπως και τόσους άλλους και βρέθηκα στη Λούτσα, από εδώ από την Αργυράκτη. Η Αργυράκτη για κάποιους έγινε καταφύγιο εκείνο το απόγευμα, για άλλους ένα ευνηδιαστικό ραντεβού θανάτου. Βρήκαμε το κοριτσάκι στο βράχο όπου κάπνιζε η πλάτη του. Η θάλασσα είχε μέσα γύρω στα 500 άτομα. Δεν ξέραμε ποιος ήταν νεκρός, ποιος ήταν ζωντανός. Η ιστορία του πυροσβέστη εκείνου που έσωσε ζωές μέσα από τις φλόγες, αλλά έχασε τη γυναίκα και το μωράκι του, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. Η γυναίκα του πυροσβέστη θέλει να γράψει ένα τελευταίο γράμμα στο μωράκι της. Ήσουν να παρώνεις αυτή τη στιγμή. Ναι. 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 Ήμουν να παρώνω. Μέχρι που την παραδώσαμε στο ασθενοφόρο. Ο Αργύρης είναι ο τελευταίος άνθρωπος σύμφωνα με το επίσημο χρονολόγιο που απεγκλώβησε η πυροσβεστική από το κόκκινο λιμανάκι εκείνη την ημέρα. Το πύρινο τέρας τον κυνηγούσε, αλλά κατάφερε και τον νίκησε. Λέω για καλό και για κακό, ας φύγω από το σπίτι. Και επειδή άκουγα κραυγές από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, λέω ας μην πάω από εκεί, μήπως είναι μποτιλιαρισμένο, γι' αυτό και αυτές οι φωνές. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ότι εκείνη τώρα καίγονταν 100 άνθρωποι. Γυρνάω αμέσως πίσω πάλι από τον γκρεμό τρέχοντας, γυρίζω πίσω, ένα κουκουνάρι το οποίο εκτινάχθηκε, είναι το τελευταίο σημάδι. Άκουγα, συνέχιζαν να ακούγονται οι κραυγές, οι ημωγές, βοήθεια. Σήμερα έφυγε από το Μάτι.
δεν άντεχε. Τα δάκρυα κάθε φορά θυμίζουν εκείνα της πρώτης φοράς. Αυτοί που κατάφεραν να ζήσουν νιώθουν χρέος να κρατηθούν ζωντανοί στη μνήμη εκείνων που τόσο άδικα έφυγαν.